Συγκλονιστικές ήταν οι μαρτυρίες των δύο αστυνομικών που έφτασαν πρώτοι στη μεζονέτα στα γλυκά νερά και αντίκρισαν νεκρή την 20χρονη Καρολάιν και δεμένο και φημωμένο τον καθομολογίαν δολοφόνο σύζυγό της. Είδαμε ένα μεγάλο σκυλί νεκρό να κρέμεται στην κουπαστή. Καταλάβαμε ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Η άλλη χώρη ήταν επίσης ακατάστατη. Μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο και είδαμε το κρεβάτι ευθεία μπροστά. Το θύμα ξαπλωμένο μπρούμητα. Φαινόταν ότι ήταν νεκρή. Το μωρό ήταν πάνω στο σώμα της μαμάς του. Η γυναίκα ήταν πιστά γκωναδεμένη. Ο κατηγορούμενος ήταν αριστερά από το κρεβάτι στο πάτωμα. Ήταν δεμένος. Τα πόδια του δεμένα μεταξύ τους. Τα χέρια μεταξύ τους. Και όλα μαζί σε εμβριακή στάση. Είχε ταινία στο στόμα και τα μάτια. Λίγους μήνες νωρίτερα ο ίδιος αστυνομικός είχε πει για εκείνη τη μέρα. Η μία μοναδική εικόνα που έχει χαράχτη και δεν θα φύγει ποτέ είναι το μωρό να είναι πάνω στο κρεβάτι μαζί με την νεκρή μητέρα του. Είναι ο άνθρωπος που βγήκε από τη μεζονέτα κρατώντας το μωρό της Καρολάιν. Περίπου 11 μήνες μετά από εκείνο το πρωινό της φρίκης, ο αστυνομικός κατέθεσε για τη συμπεριφορά του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Ήταν σαν να έπαιζε θέατρο. Έμοιαζε να είναι σε κατάσταση σοκ. Μας έκανε εντύπωση που είπε ότι πήρε τηλέφωνο με τη μύτη, αφού ήταν δεμένος με τα χέρια μπροστά. Μόλις τον λύσαμε, έκατσε πάνω στο κρεβάτι, κουνούσε τη γυναίκα του και ρωτούσε: «Αγάπη μου, είσαι καλά?» Δεν έκλαψε όταν του είπε ότι είναι νεκρή και μου ζήτησε να κατήσει το μωρό. Του το έδωσα. Οι κινήσεις του μας φαίνονταν άγαρμπες και κουνούσε το μωρό σαν κούκλα και προσπαθούσαμε να τον ηρεμήσουμε και να τον απομακρύνουμε. Ενοχλημένος από τα όσα κατέθετε ο αστυνομικός, ο 33χρονος πιλότος ζήτησε να παρέμβει. «Με στεναχωρεί που λέτε ότι μετά το συμβάν δεν πήρα την κόρη μου αγκαλιά. Με είδατε να τρέμω. Εσείς κρατήσατε το παιδί για 1-2 λεπτά.» «Το περιστατικό είναι γραμμένο σε υψηλή ανάλυση στο κεφάλι μου. Το μωρό δεν το πήρατε καθόλου στην αγκαλιά σας. Δεν είδα κάποια αντίδραση από εσάς. Εγώ δηλώνω την απάθεια και την ψυχρότητα σε ένα τέτοιο σκηνικό.» Η δίκη ξεκίνησε με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο να ισχυρίζεται ότι η δολοφονία τελέστηκε εν βρασμό. «Ποτέ δεν είχα σκοπό να βλάψω τη σύζυγό μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ. Αυτό δεν άλλαξε και δεν θα αλλάξει ποτέ. Δεν υπήρχε προμελέτη.» Όμως ο δεύτερος αστυνομικός έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. «Ήταν ψύχρεμος σε σημείο που δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ηρεμία. Τόση ψυχραιμία. Είχε μια γαλήνη σε φάση που δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ήρθαν πολλές υπηρεσίες και σε όλες έλεγε την ιστορία, σαν να μην είχε συμβεί κάτι σε αυτόν. Αν μου είχε συμβεί εμένα, θα έλεγα: ρε παιδιά, τα έχω πει 5 φορές. Πόσες φορές να τα πω?» Ανατριχιαστικά ήταν και τα στοιχεία που κατέθεσε η ιατροδικαστής από το πόρισμά της. «Θεωρώ ότι δεν προηγήθηκε πάλι πρώτου θανάτου. Μπορεί αρχικά να μπήκε το χέρι, να έκλεισε το στόμα, αλλά είναι πιθανό στη συνέχεια να χρησιμοποιήθηκε το μαξιλάρι για να μην ακουστεί κάτι. Έχω την εκτίμηση ότι ο θάνατος μπορεί να έχει συμβεί μέσα σε 5 λεπτά. Η γειτόνισσα του ζευγαριού στα γλυκά νερά δεν άντεξε και λύγησε. Όταν της ζητήθηκε να μιλήσει για την 20χρονη κοπέλα, ήταν απολύτως εξαρτημένη από τον Μπάμπη, είπε.